Πολύ κρίσιμο είναι για τον ΑΟΤ το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή. Η ομάδα του Τυμπακίου θέλει μόνο νίκη για να αναπνεύσει βαθμολογικά. 32ο λεπτό, ένα φάουλ θα εκτελέσει ο Κουρούθιανάκης. Εκεί ο Τριανταφυλλίδης θα μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Αγίας Παρασκευής. Οι φιλοξενούμενοι τώρα στο προσκήνιο με τον Χατζίου έξω από την περιοχή θα επιχειρήσει ένα σουτ ψηλά out στο 37. Αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, η μπάλα στα καρέ της Αγίας Παρασκευής. Ένα σουτ από τον Παπανδρέου θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. 55ο λεπτό στον Τυμπάκι, ο Λαμπρίδης θα βγάλει τον Καλογερά τέτα τέτ. Εκείνος θα πλασάρει 0-1 για την Αγία Παρασκευή. Παγώνει τον Τυμπάκι με αυτό το γκολ από τον Καλογερά. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, δεν απομακρύνεται την μπάλα. Ένα σούτ από τον Μάρκο Μεϊρέλες, out. Τελευταία ευκαιρία αυτή για τον ΑΟΤ για να ισοφαρίσει. Εδώ ακούγεται το τελικό σφύριγμα 0-1 στον Τυμπάκι ή τα μαχαιριά για τον ΑΟΤ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί πήραμε μια νίκη σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα σε μια καλή ομάδα η οποία έπαιζε ένα από σε εισαγωγικά τα τελευταία της καρδιά γιατί σε αυτόν τον όμιλο δεν υπάρχουν. Κάθε παιχνίδι, κάθε Κυριακή είσαι μια στον παράδεισο και μια στην κόλαση. Εντάξει, εμάς είναι πολύ δύσκολα. Η ομάδα πρέπει να προσπαθήσει στα επόμενα παιχνίδια και εκτός θέλει να πάρει κάποιους βαθμούς. Θεωρώ όταν μπουν και οι παίχτες που έχουμε αποκτήσει να φανούμε πιο ανταγωνιστικοί. Πάντως δεν νομίζω να έχει κρυθεί κάτι. Στις επόμενες αγωνιστικές νομίζω ότι θα είναι οι πιο καθοριστικές